Καταγγέλλω την πλήρη αδιαφορία του Δήμου Ηρακλείου, της υπεύθυνης αντιδημάρχου. Έχει ενημερωθεί σχετικά και ο Δήμαρχος για την μη ανταπόκριση των ετοιμάτων της Νέας Αλικαρνασσού για να ορίσουν ένα υπάλληλο. Στο σημείο 0 έχει φτάσει η κατάσταση στο ήδη κορεσμένο νεκροταφείο της Νέας Αλικαρνασσού. Διαθέσιμοι τάφοι δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συγγενείς νεκρών καλούνται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να προχωρήσουν σε εκταφή. Και όλα αυτά συμβαίνουν και ενώ εκκρεμούν 64 εκταφές μέχρι το 2018. Αυτό καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος γίνεται δέκτης της αγανάκτησης των πολιτών, κάνοντας λόγο για πλήρη αδιαφορία από τον Δήμο Ηρακλείου. Με τα στοιχεία που έχω να σας πω, τα επίσημα πλέον από τα γραφεία της, από τα βιβλία της κοινότητας, μέχρι το 2018 εκκρεμούν 64 εκταφές. Η τελευταία εκταφή έγινε πριν ένα χρόνο σχεδόν, πριν ένα χρόνο. Από τότε και μετά δεν γίνονται εκταφές, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πλέον και ένα χαρτί από την κυρία Καναβάκη μας λέει εμέσως πλην σαφώς ότι το Δημοτικό Κημητήριο δεν ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν γίνονται εκταφές, εξυπηρετούνται οι κάτοικοι στο κεντρικό νεκροταφείο. Δεν γίνεται να με παίρνουν το πρωί και να μου λένε σε μία ώρα να είστε εκεί να γίνει εκταφή. Με έχουν πάρει τρεις φορές. Λέω, τη μία ήμουν εκτός, λέω να κλείσουμε ένα ραντεβού για να γίνει όπως πρέπει, με αξιοπρέπεια να γίνει εκταφή. Και δεν είναι μόνο σε μένα. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα. Ναι, τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Στο κημητήριο Αλικαρνασσού δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος εδώ και αρκετά χρόνια, με τη Μαρία Καναβάκη να υποστηρίζει σε πρόσφατο έγγραφό της ότι το Τμήμα Δημοτικών Κημητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών συνδράμει στο κημητήριο Αλικαρνασσού όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες και το πρόγραμμα εργασιών του τμήματος και ότι στην παρούσα φάση αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης και ταυτόχρονα μεγάλο φόρτο εργασιών. Να μας απαντήσει πού ανήκει και να μας απαντήσει τι μπορούμε να κάνουμε. Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Παρά τα έγγραφα που έχουμε στείλει, που θα τα έχετε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε, δεν έχουν δώσει σημασία και δεν βρίσκουν δύο μέρες για ολόκληρο δήμο, πρώην Δήμο εδώ, να κάνουν μία εκταφή. Ο Αντώνης Σεκέρης πρόκειται να ενημερώσει άμεσα τον εισαγγελέα Ηρακλείου για το τεράστιο αυτό πρόβλημα, καθώς και για καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν στο κημητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Και εδώ τα όποια μνημεία τα λιμένονται. Τα γραφεία κηδιών. Δηλαδή ξεθάβουνε, πράγμα που δεν επιτρέπεται και αυτές τις μέρες πλέον θα προχωρήσω στον εισαγγελέα με καταγγελίες και στοιχεία. Πρέπει να τελειώσει το θέμα αυτό γιατί είναι ντροπή. Ντροπή για ένα τόσο προάστιο μεγάλο, για την πρωτεύουσα του Δήμου Ηρακλείου και να μην έχει ένα υπάλληλο στο Δημοτικό Νεκροταφείο.